Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Την ικανοποίησή του για το γεγονός πως εθνικής εμβέλειας έργα υποδομής έχουν περάσει από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης και της παράδοσης, προκειμένου να κάνουν τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων καλύτερη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε τη Λευκάδα και παρέστη στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυυσης των περιφερειακών ενωτήτων Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας. Στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή νέου δικτύου ίδρυυσης των περιφερειακών ενωτήτων Λευκάδας, Πρέβεζας και Άρτας, παρέστη το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης ήταν παρόντες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Κωνσταντίνος Μαγουλάς, ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών Αντώνης Κοτσόνης, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έργο το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα είναι από τα μεγαλύτερα νέα έργα ίδρυυσης στην πατρίδα μας. Θα καλύψει τις ανάγκες 150.000 συμπολιτών μας, πρωτίστως τις ανάγκες της Λευκάδας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Το έργο, είπε, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα νέα έργα. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα έργο το οποίο ενώνει τρεις περιφερειακές ενότητες, παίρνοντας νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και μεταφέροντας το μέχρι τη Λευκάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία υποδομή ίδρυυσης όλης αυτής της περιοχής, η οποία θα αντέξει στον χρόνο, θα αντέξει στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και θα εξασφαλίσει για πολλές δεκαετίες βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις οποίες θα καλύπτει. Ένα έργο το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος ο Ταχιάος, μας υποχρέωσε ως κυβέρνηση να βουτήξουμε βαθιά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότησή του. Και το λέω αυτό διότι ο αρχικός προγραμματισμός της κυβέρνησης ήταν να εντάξει το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν όμως κατέστη εμφανές ότι όσο και αν γρήγορα, όσο γρήγορα και αν τρέχαμε, δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε τις ασφαλιστικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, πήραμε την πολιτική απόφαση να χρηματοδοτήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό έργο εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Και το κάναμε διότι ακριβώς στην προτεραιοποίηση των έργων σε εθνικό επίπεδο, τα έργα τα οποία σχετίζονται με την σωστή, με τη χρηστή διαχείριση του νερού, έρχονται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Για λόγους τους οποίους νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε απόλυτα. Το έργο το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα είναι από τα μεγαλύτερα νέα έργα ίδρυυσης στην πατρίδα μας. Θα καλύψει τις ανάγκες 150.000 συμπολιτών μας, πρωτίστως τις ανάγκες της Λευκάδας. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα έργο, κύριε Περιφερειάρχη, το οποίο ενώνει τρεις περιφερειακές ενότητες, παίρνοντας νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και μεταφέροντας το μέχρι τη Λευκάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή ίδρυυσης όλης αυτής της περιοχής, η οποία θα αντέξει στον χρόνο. Θα αντέξει στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και θα εξασφαλίσει για πολλές δεκαετίες βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις οποίες και θα καλύπτει. Όπως γνωρίζετε, η κλιματική κρίση είναι πια μαζί μας. Βλέπετε τις συνέπειές της κάθε μέρα γύρω μας. Μία από τις συνέπειές της έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είμαστε πια απολύτως βέβαιοι ότι αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν για τις βροχοπτώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και στο μέλλον. Αυτό μας υποχρεώνει όλες και όλους να είμαστε διπλά προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού. Και αυτό αφορά όλες και όλους. Το κεντρικό κράτος, το οποίο κατασκευάζει υποδομές οι οποίες εξασφαλίζουν ελάχιστες διαρροές, αλλά και καλή ποιότητα νερού, που ανακουφίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα της Λευκάδας από τις πολλές γεωτρήσεις. Αφορά όμως αυτή η πρωτοβουλία και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους και τις κοινότητες και τελικά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το νερό ως ένα πολύτιμο αγαθό.
να μην το σπαταλούμε αλόγιστα και να αλλάξουμε, θα έλεγα, συνολικά την νοοτροπία μας για τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο το έργο αυτό, αφορά συνολικά ολόκληρη την πατρίδα μας. Είμαι απολύτως σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι το είπε καλά ο Υπουργός και η καταγωγή πολλών στελεχών της Τέρνα από τη Λευκάδα θα βοηθήσει και αυτό με τον τρόπο του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο, το έργο αυτό να παραδοθεί εντός αυτής της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε: με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών υδατικών αναγκών των εξυπηρετούμενων περιοχών, αλλά και η μείωση της υπεράντλησης νερού από γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων συστημάτων της περιοχής. Το έργο έχει δημοκρατηθεί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι σχετικές αποφάσεις υπεγράφησαν στις 14 και 18 Ιουνίου 2024 για να αντιληφθούμε την ταχύτητα με την οποία συλλογικά ως κυβέρνηση εργαστήκαμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Εγκρίθηκε κατά κύρωσή του. Ολοκληρώθηκε προσηματικός του έλεγχος. Ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε η Βουλή των Ελλήνων, κοινοποιήθηκε στην ανάδοχη εταιρεία, την Τέρνα, η απόφαση κατακύρωσής του, έγινε η πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή να υπογράφεται. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι 40 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή από σήμερα, εκ των οποίων 36 μήνες για τις κατασκευαστικές εργασίες και 4 μήνες δοκιμαστική λειτουργία. Μετά την βεβαίωση περαίωσης, τη λήξη δηλαδή της δοκιμαστικής περίοδου, και αυτό είναι σημαντικό, ο ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί το έργο για 36 μήνες. Είμαστε βέβαιοι ότι η Τέρνα θα παραδώσει έγκαιρα, ίσως και ταχύτερα, ένα ακόμα ποιοτικό έργο όπως με συνέπεια πράττει τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι και η καταγωγή πολλών στελεχών της Τέρνα βοηθάει σε αυτό. Αυτό το έργο, μαζί με την παράδοση τον Ιανουάριο του 2024 του οδικού άξονα Άκτιον Βρακία, την ολοκλήρωση μέσα στο 2024 του οδικού άξονα Άκτιο Λευκάδα και την υλοποίηση άμεσα του οδικού άξονα Βόνιτσα Άγιος Νικόλαος, βελτιώνουν την πρόσβαση στο νησί, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα γλιτώσουμε απώλειες νερού, θα έχουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο στο νερό, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στη διαχείριση αυτού του αγαθού, που μας αφορά όλους μας, σημείωσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Αυτό το έργο, όπως ξέρετε, είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, βουτήξαμε βαθιά μέσα στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις ώστε το έργο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Γιατί αφορά το νερό, γιατί αφορά μια βασική προτεραιότητα, γιατί αφορά την ανάπτυξη μιας περιοχής όπως η Λευκάδα και γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι η προτεραιοποίηση των έργων είναι μια ανάγκη η οποία δεν έχει κριτήρια. Βλέπετε, ακούστηκε ότι αυτό το έργο κινδύνευσε γιατί οι πιστώσεις σχετικές έφυγαν στη Θεσσαλία. Προφανώς η Θεσσαλία αποτελεί μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Αλλά ποιος μπορεί να αναγνωρίσει ανάγκες που έχουν να κάνουν με το νερό και ποιος μπορεί να αναγνωρίσει αυτές τις ανάγκες σήμερα που, για να μην είμαστε, να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας, τα έργα υποδομής δεν αποτελούν την προτεραιότητα των χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι άλλες οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να κατευθύνουμε πόρους εκεί που πραγματικά έχουμε ανάγκη, πόρους που πραγματικά αγγίζουν τους πολίτες, πόρους που βελτιώνουν
ολόκληρες περιοχές που βελτιώνουν ζωές ανθρώπων. Αυτό είναι το μήνυμα μέσα από τη σημερινή εκδήλωση, στην οποία έχουμε την τιμή να παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τα έργα εκείνα τα οποία πραγματικά αγγίζουν τους πολίτες, τα έργα εκείνα που βελτιώνουν τη ζωή τους, και νομίζω ότι αυτό το στίγμα δίνουμε με τη σημερινή εκδήλωση, τη σημερινή υπογραφή αυτής της σύμβασης. Το νέο δίκτυο αγωγών, δεξαμενών και αντλιοστασίων μήκους 104 χιλιόμετρων θα εξυπηρετεί περισσότερους από 150.000 κατοίκους των τριών περιφερειακών ενωτήτων, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα υδραγωγεία, τα οποία δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τη μέγιστη ημερήσια ζήτηση της θερινής περίοδου, κατά την οποία ο πληθυσμός περιοχής αυξάνεται απότομα για περίοδο 40 ετών. Βρέθηκε η δυνατότητα να βρεθούν οι πόροι για να δοθεί και να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η ζωή στη Λευκάδα. Γιατί το πρώτο αγαθό για τη ζωή και την ανάπτυξη είναι το νερό. Να ευχαριστήσουμε. Τώρα θα μιλήσω λίγο για το έργο. Όταν ήμουν νέος μηχανικός και ξεκινούσα, ξαναέγινε έργο για την ίδρυψη της Λευκάδας από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Γουάνι. Έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό το έργο έχει δυστυχώς απαξιωθεί και η Λευκάδα σήμερα ζει τη μεγαλύτερη κρίση νερού που είχε από όταν άρχισε η ανάπτυξη. Εμείς σαν εταιρεία, αυτό έχω να υποσχεθώ, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να παραδώσουμε το έργο έγκαιρα και έντεχνα μέσα στους χρόνους, όπως χαρακτηρίζει την εταιρεία μας η πρακτική της σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει. Εκείνο που πρέπει όμως σαν πολίτες να δούμε είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτό το νερό και πώς θα μπορέσει αυτή η υποδομή να περάσει και σε επόμενες γενιές, να μην απλιστευτεί πάλι σε 40 χρόνια. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο ερώτημα αν θέλουμε να δούμε σαν έθνος να κάνουμε βήματα μπροστά. Δεν μπορεί καμία πολιτεία να χρηματοδοτεί έργα για μια περιοχή κάθε 40 χρόνια. Τα 10 εκατομμύρια κυβικά που έχουμε σαν Λευκαδίτες δεν είναι λίγο νερό και όμως δεν μας φτάνει. Άρα έχουμε πρόβλημα στη διαχείριση του νερού και σαν χώρα έχουμε πρόβλημα στη διαχείριση υποδομών. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Υποσχόμαστε πάλι ότι το έργο θα γίνει έντεχνα, έγκαιρα και όπως πρέπει. Θα το λειτουργήσουμε για 3 χρόνια. Η πολιτεία από τα σημαντικά τέχνη που βλέπουμε θα αναλάβει να δημιουργήσει το φορέα διαχείρισης του νερού που είναι πολύ κρίσιμο για το πώς θα διαχειριστούμε το κεντρικό δίκτυο του νερού. Και οι τοπικοί δήμοι πρέπει να δουν και αυτοί πώς θα διαχειριστούν τα νερά μέσα στους δήμους. Είναι κρίσιμα αυτά τα ερωτήματα και πρέπει να απαντήσουν όλοι οι πολίτες αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας που θα παραμείνει τους επόμενους μήνες με 2 μόνο γιατρούς, καθιστώντας έτσι έως και αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της. Παρά τις προσπάθειες του διευθυντή της για προκήρυξη 2 κενών οργανικών θέσεων τα τελευταία 3 χρόνια, το αίτημα δεν εισακούστηκε ποτέ. Και τώρα, μετά την αποχώρηση με μακροχρόνιες άδειες 2 ιατρών, όπως αναφέρει με επιστολή του προς τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στις 2 Ιουλίου, η ΜΕΘ αδυνατεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η πολιτική αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των κέντρων υγείας του νομού έχει εξαντλήσει το υγειονομικό προσωπικό και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η περιφερειμέρευση και οι συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης οδηγούν στη διάλυση σε ό,τι έχει απομείνει όρθιο και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον κύριο Νίκο Λαγό, είναι γιατρός, μέλος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων της Ηπείρου. Και βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, διότι και ο ίδιος έχει φυτεύσει στο νοσοκομείο, άσχετα αν σήμερα βρίσκεται στα Γιάννενα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελίου. Μετά από μια μακροχρόνια θητεία δική μου στο νοσοκομείο της Άρτας, 10 ετών, τώρα βρίσκομαι στο διπλανό νοσοκομείο και μια ιδιότητα μιλάμε του γραμματέα της ΕΕΝΗ. Θα μιλήσουμε σήμερα όχι για ευχάριστο λόγο, για τα προβλήματα του νοσοκομείου της Άρτας, τα οποία δεν βλέπω να λύνονται και ίσως
χρόνο με το χρόνο εμφανίζονται και σε περισσότερα τμήματα. Υπενθυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με το ακτινολογικό τμήμα, παραμένουν τα προβλήματα και στα άλλα τμήματα, στην νεφρολογική μονάδα, στην ψυχιατρική κλινική, στην πνευμονολογική κλινική και σε όλες τις περισσότερες κλινικές που έχουν οριακή στελέχωση. Γιατί το μοντέλο αυτό της κυβέρνησης, το πάμε μέχρι να όσο αντέχει το υγειονομικό προσωπικό, καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και σε όσους μιλάνε ότι οι αριθμοί των εργαζομένων αυξάνονται, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε, όπως επισημάνατε πριν από λίγο, συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, υπερεφημέρευσης και διαρκών μετακινήσεων ιατρικού προσωπικού, δεν καταλαβαίνω πώς αυξάνονται οι γιατροί, αυξάνονται οι μετακινήσεις και αυξάνεται ο αριθμός των εφημεριών. Αυτά είναι δυσανάλογα. Άρα λοιπόν, πρέπει πραγματικά να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η υγειονομική κρίση καθυστέρησε για μια τετραετία περίπου το πλάνο που είχε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτή το ονομάζει σχέδιο ενίσχυσης. Εμείς από την πλευρά μας και αυτό που ζουν όλοι οι πολίτες, αλλά και μεταφέρουμε εμείς, είναι σχέδιο διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φαίνεται ότι η υγειονομική κρίση δεν πήραμε όλοι τα μηνύματα που θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, κύριε Αλλαγέ, το έλλειμμα των ιατρών δεν αντιμετωπίζεται τον τελευταίο χρόνο. Έχετε δίκιο, όπως το θέσατε είναι το πρόβλημα. Αλλά από την άλλη όμως και όσες θέσεις έχουν προκηρυχθεί, δεν έχουν καλυφθεί. Ναι. Και επαναπροκυρήσονται και ξαναπάμε πάλι στην ίδια διαδικασία. Υπάρχει μία γκρίνια, αν θέλετε, εγώ θα το βάλω και σε άλλη βάση, αλλά όχι όμως άσκοπα, όχι χωρίς λόγο. Υπάρχει και υπάρχει σοβαρός λόγος. Θα πρέπει να λειτουργήσει το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι εξυπηρετεί ανάγκες όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, αλλά φτάνοντας ακόμη και από άλλες περιοχές εκτός Υπήρου. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι το νοσοκομείο της Άρτας δεν είναι της Άρτας. Και ο ίδιος σε δηλώσεις μου έχω πει ότι αν πέσει η Άρτα, δεν θα φτάνουν τα πάρκινγκ στο Πανεπιστημιακό για τους ασθενείς που θα έρθουν. Άρα εμείς οι υγειονομικοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία να παραμείνουν, να τα ενισχύσουμε και εδώ είναι το μείζον. Σε όσους λένε ότι προκυρήσονται θέσεις και αυτές βγαίνουν κενές, θα απαντήσω ότι πριν από ένα χρόνο στη δική σας περιοχή, στο δικό μας νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Άρτας, είχε 0 προκηρύξεις. Δεν κάνω λάθος, 0 έγραφε ο δείκτης. Στην προηγούμενη προκήρυξη το 0-1 έγινε 5 με πιέσεις. Το ζήτημα δεν είναι να πιέζουμε. Ούτε ο τοπικός βουλευτής, ούτε κανένας παράγοντας. Οι ανάγκες είναι πραγματικές και θα πρέπει να τις δούμε. Γιατί αν περιμένει κάποιος το νοσοκομείο της Άρτας να το σώσουν τα Γιάννενα, εγώ θα ήθελα, δεν θέλω να τον διαψεύσω, αλλά να μην ελπίζει. Να προσπαθήσει και η τοπική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση να υποστηρίξει το νοσοκομείο της και να γίνουν οι αναγκαίες προκηρύξεις. Όταν εμείς ζητάμε να προκηρύσονται θέσεις, δεν είναι απάντηση στο ερώτημά μας. Έχουμε μία θέση διευθυντή ακτινολογικού, προκηρύσουμε άλλη μία διευθυντή. Πραγματικά απορώ, αυτός που το σκέφτηκε, το προτείνει, το εγκρίνει, το ψηφίζει, τι περιμένει, να έρθει κάποιος, ενώ έχει διευθυντή, να κάνει το διευθυντή, ή να έρθει κάποιος να εφημερεύσει και 15 μέρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως επίσης να έρθουμε τώρα στο θέμα της εντατικής. Όταν ο διευθυντής επίμονα ζητάει προκήρυξη θέσης εντατικής, δεν γίνεται. Για να το ζητάει, η προσφορά της εντατικής των συγκεκριμένων προσώπων είναι καταγεγραμμένη στην τοπική κοινωνία. Όταν ζητάνε επίμονα να γίνει μια προκήρυξη δύο συναδέλφων, προφανώς έχουν τους λόγους τους. Όχι για να γίνουν πολλοί και για να ξεκουραστούν. Ο αριθμός των εντατικολόγων στην μονάδα αυτή ήταν περίπου 5, 5 με 6 το τελευταίο διάστημα. Ξαφνικά όμως έχουμε μια αναμενόμενη πολύχρονη και πιθανόν αποχώρηση κάποια συναδέλφου από την Άρτα και ένα ξαφνικό γεγονός. Όλα αυτά ήταν εις γνώση της διοίκησης ότι θα αποχωρήσει γιατρός, είναι οριακή λειτουργία. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πιστεύουν οι υγειονομικοί, οι συνάδελφοι ή οι άνθρωποι που διοικούν ότι μπορούν άνθρωποι να συνεχίζουν να κάνουν 10 και 11 εφημερίες και να συμπληρώνουν τον πίνακα εφημέρευσης. Οι συνάδελφοι δεν είναι να γεμίζουμε τα κουτιά, να έχουμε άσπρες ποδιές για να εκπληρώνουμε το πρόγραμμα εφημέρευσης. Πίσω από εκεί πάντα πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες ασφάλειας και των ασθενών
αλλά και των εργαζομένων. Αυτό το ξεχνάμε. Θεωρούμε ότι γεμίζουμε το πρόγραμμα εφημέρευσης και είμαστε ικανοποιημένοι. Και για όσους πιστεύουν ότι οι γιατροί δεν πειράζει, κάνουν πολλές εφημερίες, θα πληρωθούν, θα τους πληροφορήσω ότι από έναν αριθμό και πάνω, που είναι πάνω από 5-6 εφημερίες, το 50% της αμοιβής παρακρατείται από την εφημερία. Δεν είναι ούτε αυτοτελώς, ούτε ειδικώς φορολογούνται οι εφημερίες. Άρα λοιπόν και κάποιος που να θέλει, που μετακινείται, που προσφέρει, που δουλεύει, υπερφορολογείται. Άρα ποια είναι τα κίνητρα για να μπει κάποιος στο ΕΣΥ ή να έρθει σε ένα δεύτερο βάθμιο? Να έρθει να κάνει 15 εφημερίες, να έχει συνέτερο στις εφημερίες στην εφορία, να έχει ανθρώπους που θα το μετακινούν. Έχουμε για παράδειγμα συνάδελφο στο ακτινολογικό που παίρνει τέταρτη μετακίνηση, για ένα χρόνο μετακινείται και αυτό το θεωρούμε κανονικότητα? Έρχεται λοιπόν με την επιστολή του ο διευθυντής και λέει ότι εγώ ζητώ, και το γνωρίζουμε είτε από τα κοινωνικά δίκτυα, από τις επαφές, ότι έχουν γίνει πολλαπλά αιτήματα και δεν σε ακούεται. Και όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, που θα συμβεί σε όλους μας. Όταν εφημερεύεις 10 εφημερίες το μήνα, μπορεί και να σου συμβεί και πρόβλημα. Λέμε τώρα, φτάνουν στους 2 και έτσι ξαφνικά πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Και σήμερα ξέρετε όμως, κύριε Αλλαγέ, μάθαμε και τα τελευταία χρόνια και κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν το είχαμε αντιμετωπίσει όλα τα προηγούμενα. Είναι αυτό το περίφημο εντέλεσθε. Το εντέλεσθε, όπου οι μετακινήσεις των γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο καλύπτουν μεν ανάγκες, αλλά είναι πολύ προσωρινό. Ναι, και γιατί... κατά τη γνώμη μου, αυτό που οι πολίτες βλέπουν και αυτό που ζητούν είναι περισσότερο, μάλλον αυτό που διαπιστώνουν, τους αντίνουν ακόμη περισσότερο την ανησυχία. Δηλαδή, με το εντέλεσθε, εντάξει, θα μετακινηθεί ένας γιατρός για πόσο, για ένα μήνα, για 2 μήνες. Από εκεί και μετά, τι θα ξαναγίνει πάλι? Εγώ είμαι ένας από αυτούς που παίρνω εντέλεσθε, γιατί κάθε μήνα από εμάς, από τους γιατρούς της εντατικής των Ιωαννίων, βρισκόμαστε στο νοσοκομείο του Αγρινίου για να κάνουμε εφημερίες. Άρα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να μην ρωτήσω ότι και για τις ανάγκες τώρα της ΜΕΘ εδώ, Άρτας, μπορεί να σας ξαναδούμε εδώ? Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση δεν είναι συναδελφικό, δεν είναι ανθρώπινο να παραμείνουν 2 άνθρωποι να εφημερεύουν 15 εφημερίες. Αυτό δεν μπορεί ούτε να υπάρχει σαν σκέψη. Θεωρούμε ότι άμεσα η διοίκηση θα πρέπει να ζητήσει επικουρικό προσωπικό, επικουρικό ιατρό, 1-2, άμεσα να υπάρξει το κονδύλι έτοιμα στην ΕΚΤ, είπε, για να υπάρξει συνάδελφος, και άμεσα, όπως έγινε στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, προκήρυξη μέσα στο καλοκαίρι των δύο θέσεων επιμελητών Β. Όχι Α, όχι διευθυντή, απαιτείται εξειδίκευση. Δεν έχουμε τόσους πολλούς εντατικολόγους για να ευελπιστούμε ότι μπορεί να έρθουν στην Άρτα. Επιμελητές Β και όποιοι έρθουν θα εξελιχθούν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν άμεση προκήρυξη των 2 αυτών θέσεων και έτοιμα για επικουρικό γιατρό για να μπορέσει να λειτουργεί με συνθήκες ασφάλειας και για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς. Όλα τα τμήματα. Και ήθελα κάτι να σας πω όταν αφορά τα εντέλεσθε. Βεβαίως. Είναι μια τεράστια διαφορά οπτικής ανάμεσα στις διοικήσεις και σε εμάς τους γιατρούς. Οι διοικήσεις θέλουν εφημερεύοντες οι γιατρούς να το κουτάκι στον πίνακα εφημέρευση να συμπληρώνεται. Εμείς θέλουμε θεράποντες γιατρούς. Έχουμε τελείως διαφορετική οπτική. Άρα λοιπόν, όταν θες θεράποντες γιατρούς, πρέπει να προκηρύξεις θέσεις, να καλύψεις τις κοινές οργανικές για να μην μπορεί κάποιες άτυχες στιγμές από μια ασθένεια, από κάποιο πρόβλημα, να μένει ξεκάρφωτο ένα τμήμα, γυμνό ένα τμήμα. Γιατί έχουμε τμήματα σε ασφυξία αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Όπως και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Άρτα. Είδατε, ο ορθοπαιδικό δεν έχει στην Πρέβεζα, θα μετακινούνται. Δεν είναι. Και αυτό το φαινόμενο πάει να γίνει μια κανονικότητα. Δηλαδή, χαιρόμαστε να έχουμε γιατρούς με βαλίτσα και να πηγαίνουν σε κάθε νοσοκομείο? Πιστεύουμε ότι αυτό είναι επίπεδο παροχής υπηρεσιών? Αυτό πρέπει να προβληματίζει και τον κόσμο. Εμάς μας προβληματίζει. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να γίνουν όλοι κοινωνοί σε αυτή την ιστορία. Αλλά πρέπει και η κοινωνία και ο κόσμος, όταν βρίσκει τους τοπικούς άρχοντες, όταν βρίσκει τους βουλευτές, όταν βρίσκει τις διοικήσεις, να τους λένε προκηρύξτε τις θέσεις. Γιατί δεν τις προκήρυσετε? Το αφήγημα ότι μένουν κενές, σας είπα και πάλι, όταν είναι ένας ή δύο, θα προτιμήσει κάποιος να πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο ή να έχει καλύτερες συνθήκες από το να έρθει στην Άρτα να κάνει 10 εφημερίες. Ναι, θα πρέπει να υπάρξουν και διαφορετικά κίνητρα και αυτό επίσης εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, κύριε Λαγέ, γιατί ένας νέος επιστήμονας βεβαίως εξετάζει και το γεγονός το πού θα πάει, ας πούμε. Διότι τον ενδιαφέρει και η εξέλιξή του, τον ενδιαφέρουν και άλλα θέματα όπως είναι το οικονομικό.
ο πρώτος μισθός για έναν γιατρό, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πρωτοδιοριζόμενοι, είναι τόσο χαμηλός που δεν του επιτρέπει να πληρώνει και το ενίκιο του, να διαβεί σε μια επαρχιακή πόλη, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, αν ο ίδιος δεν είναι κοντά στον τόπο καταγωγής του, και να μπορεί να τα βγάζει πέρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση. Είναι μέγιστο θέμα. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε υγειονομική κρίση προσωπικού, είτε και γιατρών και νοσηλευτών. Και δεν θα υπάρχει δεξαμενή να τη λύσουμε, γιατί είναι και πανευρωπαϊκό το φαινόμενο αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον τους δικούς μας γιατρούς, να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε, αυτούς που υπηρετούν μέσα στο σύστημα και αυτούς που θέλουν να μπουν, να μην απαξιώνουμε το ΕΣΥ και να μην δημιουργούμε συνθήκες να απομακρύνονται από αυτό. Πολύ σωστά λέτε, υπάρχουν τρόποι, είτε μισθολογικά να υπάρχουν αυξήσεις, δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Σας έδωσα ένα παράδειγμα πριν. Ξέρετε, άκουσα από έναν δήμαρχο προχθές. Άκουσα προχθές από έναν δήμαρχο ενός νησιού που είπε ότι όποιος γιατρός έρθει στο νησί εδώ προκειμένου να έχουμε ενισχυμένο το σύστημα υγείας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, θα του παραχωρεί ο Δήμος και σπίτι, αυτό δηλαδή που θα πρέπει για να μην πληρώνει ένα ποσό, και αν κάποιος λέει το θεωρεί ότι είναι αμεληταίο, τον διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχω ακούσει ο ίδιος από γιατρούς ότι δεν θέλω να έρθω, γιατί ειδικά στα νησιά είναι ακριβά τα ενίκια, δεδομένου τους θερινούς μήνες βγάζουν πολύ περισσότερα, ας πούμε, με τον τουρισμό και με οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να γίνεται μόνο για τα νησιά, μπορεί να γίνεται και για την υπηρετική Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να εξεταστεί ένα πλαίσιο κινήτρων, ένα πλαίσιο μέτρων. Δεν είναι πάνω απ' όλα ο μισθός, προφανώς και είναι σημαντικός, αλλά από εκεί πέρα θα μπορούσε και σε ό,τι φορά την στέγαση, τη σύντηση, να εξεταστούν προγράμματα, δυνατότητες που μπορεί να έχει για να ενισχυθεί. Γιατί ας μην μιλάμε μόνο για την νησιωτική Ελλάδα και στην υπηρετική Ελλάδα, και εδώ το κόστος διαβίωσης, το κόστος ενοικίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν, όταν θέλεις να βάλεις ανθρώπους στο σύστημα, πέρα του μισθού, έχεις τη δυνατότητα και με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα να βοηθήσεις. Η ίδια η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να έχει καλύτερες διοικήσεις. Σεβαστό. Δίνει μεγαλύτερους μισθούς, 4.000, 5.000, στους γιατρούς ή στους νεοδιοριζόμενους. Δεν μπορεί να δώσει. Αυτό την ίδια στιγμή αποφασίζει σε ό,τι αφορά την σύντηση και την καθαριότητα να βάλει εργολάβους. Είναι η πολιτική της επιλογή. Ψηφίστηκε γι' αυτό. Κοστίζει πολύ περισσότερο. Το είδαμε στην Άρτα, το βλέπουμε στα Γιάννενα. Το προχωράει. Για εκεί υπάρχουν λεφτά. Για τους διορισμούς ή για τους γιατρούς ή τους νοσηλευτές δεν υπάρχουν. Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό? Βέβαια. Κύριε Λαγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Σε πολλά νοσοκομεία και των Ιωαννίνων αλλά και της επαρχίας υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε παράταση. Μετά τη σύνταξή τους είναι σε παράταση ή με το λεγόμενο μπλοκάκι. Αυτός ο αριθμός χρόνο με το χρόνο γίνεται μεγαλύτερος. Και όσο οι θέσεις δεν προκυρήσονται με το επιχείρημα ότι έχουμε γιατρούς, κάποια στιγμή το κενό αυτό θα είναι πολύ μεγάλο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει με οποιαδήποτε προκήρυξη να συμπληρωθεί. Έχετε δίκιο. Και καλά κάνετε και το θέτετε και αυτό ως προβληματισμό. Βέβαια. Μακάρι να ανακαλυφθούν γρήγορα, να ανακαλυφθεί γρήγορα η θέση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της μονάδας για το νοσοκομείο της περιοχής. Αυτό διαφοροποιεί το νοσοκομείο της Άρτας. Είναι ένα από τα τμήματα που διαφοροποιεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από όλα τα άλλα της επαρχίας. Γι' αυτό το τόνισα κι εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε για καλό. Δεν είναι υποθετικό, είναι στο χέρι των διοικήσεων να δράσουν άμεσα και μέσα στο καλοκαίρι να αναπληρώσουν αυτό το κενό για όσο απαιτείται. Κύριε Λαγιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε απευθεία σύνδεση το μεσημέρι, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, είχαμε αναλυτικό ρεπορτάζ από σένα, Βαγγέλη, όσον αφορά την υπογραφή σύμβασης για το νέο δίκτυο ίδρευσης, που αφορά, όπως είπαμε, τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας. Ένα πολύ σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ,
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά το θέμα δεν είναι το προσκήνιο, το θέμα είναι το παρασκήνιο, Βαγγέλη. Θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, ναι εντάξει, χρονοδιαγράμματα, ξέρεις όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν, αν ελέγχθησαν, διότι σε το γενικό πλαίσιο το είδαμε και στις δηλώσεις που γίνανε. Κοίταξε Βίκη, το ζητούμενο σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση των υπογραφών για να ξεκινήσει αυτό το μεγαλοεπίβολο σχέδιο, το ερώτημα είναι όλων, εάν μπαίνουν οι υπογραφές, αλλά προχωρά όμως το έργο, γιατί οι υπογραφές μπήκαν, έπεσαν, έγιναν οι φωτογραφίσεις, πήραμε τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά το ζητούμενο είναι αν θα ξεκινήσει το εμβληματικό αυτό έργο, γιατί πρόκειται για το νερό τριών νομών, έτσι, του νομού Πρέβεζας, του νομού Άρτας και του νομού Λευκάδας. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, είπε ότι αυτό το έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα στην τετραετία που έχει η Νέα Δημοκρατία, μετά και το 40% όπως είπε που πήρε από τον ελληνικό λαό στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οπότε λοιπόν, αν αναλογιστεί κανείς, Βίκη μου, ότι διανύουμε ήδη τον πρώτο χρόνο που η Νέα Δημοκρατία πήρε την εντολή του λαού για να κυβερνήσει ξανά την χώρα, απομένουν περίπου τρία χρόνια ακόμα. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Κομματάκι δύσκολο που έλεγαν και παλιότερα στις ελληνικές ταινίες, αλλά ας το παραβλέψουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσει για να... Επειδή σου έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Για πες. Το οποίο είναι διασταυρωμένο και δεν χωρά αμφισβήτησης. Ήδη έχει ξεκινήσει το σκάψιμο σε τρία μέρη από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου στη Φιλιππιάδα μέχρι και τη Λευκάδα. Έχει ξεκινήσει το σκάψιμο σε τρία μέρη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, στα έργα που γίνονται στη Λευκάδα για να ενωθεί η Λευκάδα με την Αμβρακία Οδό, με τη Βόνιτσα δηλαδή, όπου έχει σταματήσει η Αμβρακία Οδός και στην ουσία είναι η προέκταση της Ιόνιας Οδού από την Αμφιλοχία. Στα έργα λοιπόν, λίγο πριν μπει κάποιος μέσα στη Λευκάδα, εκεί ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που φέρνω απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV και που στην ουσία έρχονται από το περιβάλλον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λευκάδας. Έχουν ξεκινήσει ήδη το σκάψιμο. Γιατί τόνισαν στον Πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο κ. Βεργίνης ότι δεν γίνεται να ολοκληρωθεί το έργο του Αγίου Νικολάου με τη Λευκάδα, της ένωσης δηλαδή του δρόμου, της ολοκλήρωσης του δρόμου και να ξανασκαφτεί πάλι από την αρχή για να περάσει ο αγωγός της ίδρυυσης. Άρα αυτό δεν έχει να κάνει με το νέο σχεδιασμό, έχει να κάνει με μια λογική ακολουθία. Σωστά. Ότι από τη στιγμή που τώρα σκάβουμε και που είμαστε στο στάδιο αυτό των εργασιών, ας περάσει και ο αγωγός για να μην μπορούμε να ξανασκάψουμε. Σωστά. Μακάρι να υλοποιηθεί αυτό το έργο και μέσα σε μία διετία και μέσα σε 1,5 χρόνο. Και να μην γίνει, αν θέλεις, μία καινούργια Αμβρακία Οδός, να μην γίνει κάποιο άλλο έργο που μένει και παραμένει και λόγω των καθυστερήσεων πάμε από παράταση σε παράταση. Και φυσικά να πιστέψω αυτό που λες, Βαγγέλη, ότι επειδή έχουν μπει σε 2-3 σημεία, έχει γίνει η αρχή, μακάρι να προχωρήσουν. Λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι αυτό. Ωραία. Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Λευκάδα, εκεί που γίνονται τώρα οι εργασίες, έχει ξεκινήσει ήδη το σκάψιμο και με τις ευλογίες του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και της κυβέρνησης γενικότερα. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, δεν χωρά αμφισβήτηση. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ το επόμενο διάστημα με εικόνα για να δείξουμε τι έχει συμβεί. Υπάρχει ένα δεύτερο μέρος στο οποίο ξεκινούν οι εργασίες άμεσα και πρόκειται για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, κοντά. Ναι. Και θα υπάρξει και ένα τρίτο μέρος που θα είναι ενδιάμεσα, δηλαδή από Άγιο Γεώργιο μέχρι Λευκάδα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες βάσει
του χρονοδιαγράμματος, αλλά και του σχεδίου που έχει δοθεί από εκεί που θα περάσει ο αγωγός. Αν αυτά τα πράγματα τα οποία μας μετέφεραν και ισχύσουν και δεν γίνουν μόνο τα σκαψίματα σε αυτά τα τρία μέρη, αλλά προχωρήσουν με συνοπτικές και γρήγορες διαδικασίες και τα συνεργεία, αλλά και η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο αυτό το μεγάλο, τότε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων τριών ετών μπορεί να ισχύσει και να υλοποιηθεί. Μακάρι. Πρέπει όμως αυτό το πράγμα να ισχύσει. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Τέρνα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένας από τους ισχυρούς γνώστης της εταιρείας αυτής, διεμήνυσε στον Πρωθυπουργό ότι θα κάνει ό,τι μπορεί από τη δική του την πλευρά, εφόσον δεν υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες σε ένα τόσο μεγάλο έργο, να παραδοθεί γρήγορα. Γιατί όπως είπαν Βίκη και όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Λευκάδα, έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα η Πρέβεζα και έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα και η Άρτα σε κάποια χωριά που στην ουσία δέχονται και αυτά μεγάλη πίεση, διότι ο παλιός ο αγωγός ανά πάσα στιγμή έχει μεγάλα προβλήματα. Κάπου σπάνε κάποια αγωγή, κάπου πρέπει να ξαναδιορθωθούν. Ναι, λόγω του ότι είναι πεπαλαιωμένο το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως είπε και ο κύριος Βεργίνης, κάπου χάνεται το νερό και ψάχνουμε να δούμε πού. Εγώ θα πω ότι εκεί το παρόν έδωσε και ο κύριος Βασίλης Κρανιώτης, που είναι πάρα πολλά χρόνια στη ΔΕΗ Άρτας και που πραγματικά γνωρίζει, γιατί πρόκειται για την καλύτερη ΔΕΗ, όπως έχουν πει όλοι όλα αυτά τα χρόνια στην Ήπειρο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τέτοια έργα, έδωσε το παρόν εκεί. Το παρόν έδωσε και ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ του Δήμου Αρτέων, ο κύριος Καραγιώργος. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Πρέβεζας, ο κύριος Δαρδαμάνης, μαζί με τον δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Γεωργάκο, δεν ήταν ο κύριος Σιαφάκας, γιατί έλειπε για επαγγελματικούς λόγους του Δήμου στην Αθήνα. Και σύσσωμη οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Λευκάδας, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης Υπήρου κύριος Κακριμάνης και οι βουλευτές των νομών Άρτας και Πρέβεζας και Λευκάδας σε αυτές τις υπογραφές που έπεσαν σήμερα το μεσημέρι και σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στη Λευκάδα. Ωραία. Βαγγέλη, πάμε και σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά τη δική μας την περιοχή και γενικότερα τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ειδικότερα δε τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συζητώντας λίγο πριν με τον Γραμματέα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου και γιατρός ο οποίος έχει θητεύσει επί μία δεκαετία στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, ο κύριος Λαγός, εξέφρασε την ανάγκη, αν θέλεις, υποστήριξης και διαδικασιών από τον τοπικό βουλευτή, δηλαδή από τον κύριο Στήλιο, και από τους αυτοδιοικητικούς, προκειμένου να πιέσουν για την προκήρυξη δύο θέσεων τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες που υπάρχουν. Υπήρξε παρέμβαση το απόγευμα από τον κύριο Στήλιο, έτσι δεν είναι? Ναι, υπήρξε παρέμβαση. Τον κύριο Στήλιο τον είδαμε και στη Λευκάδα. Μία άνω τελεία πριν πάω στο νοσοκομείο της Άρτας, που είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση εκεί, να πω ότι η διοργάνωση που έγινε σήμερα στη Λευκάδα ήταν λιπέστατη. Δεν μπόρεσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν σωστά τη δουλειά τους μέσα σε αυτή την αίθουσα συνεδρίασης που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας, χωρίς να φταίει όμως η Περιφερειακή Ενότητα, αλλά ο υπεύθυνος, ο οποίος έστησε όλη την παραγωγή, αλλά δεν ξέρω από πού είχε πάρει την εντολή, με άκομψες ενέργειες, με ενέργειες που δεν βοηθούσαν τη δημοσιογραφία, αλλά και τους κάμεραμάν, και θα πρέπει οι θύνοντες να το δούνε πολύ σοβαρά αυτό, γιατί όταν καλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να ανταποκρίνονται και αυτοί με σωστή δομή και σωστή ενημέρωση. Και σήμερα αυτό δεν υπήρξε. Οπότε κλείνω την ανωτελεία και πάω στο νοσοκομείο.
Ζητώ την άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων για την λειτουργία της ΜΕΘ και για την ομαλή λειτουργία, λέει ο κύριος Στήλιος, και δεσμεύομαι απέναντι στους αρτινούς πολίτες να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να ενισχυθεί στην πράξη το νοσοκομείο μας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο, Βίκυ, και χθες μιλούσαμε για το τι γίνεται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, για τον όγκο που δέχεται πλέον το νοσοκομείο της Άρτας, για τις ελλείψεις που υπάρχουν όλη αυτή την περίοδο γενικότερα στα νοσοκομεία της χώρας και στα νοσοκομεία της Ηπείρου. Σωστά. Με το Πανεπιστημιακό βέβαια να είναι το πρώτο ή το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο μετά τον Ευαγγελισμό σε όλη την Ελλάδα και να έχει έναν όγκο απίστευτο, έτσι, καθημερινά. Ναι, αλλά τα άλλα τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ να αποτελούν αδιέξοδο μάλλον τα περιφερειακά νοσοκομεία και πλέον, έτσι όπως είναι, ούτε το Πανεπιστημιακό κάποια στιγμή θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Λέμε, αν φτάσουμε στο μη παρέκει. Το θέμα είναι, Βαγγέλη, να προλάβουν, εμείς κρούμε το κόδωνα του κινδύνου δημοσιογραφικά και λέμε αυτά που λένε οι πολίτες, αυτά που λένε οι γιατροί, αυτά που λένε οι νοσηλευτές, αυτά που λένε όσοι ζουν από μέσα τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να το δούνε. Είναι διαπιστώσεις, δεν έχει να κάνει με απλό ρεπορτάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργία της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Άρτας, ζήτησε να ενημερωθεί ο Γιώργος Στήλιος. Ο βουλευτής Άρτας, σε αναφορά που έκανε προς τον Υπουργό Υγείας, παραθέτει δημοσιεύματα από τον ηλεκτρονικό και όχι μόνο τύπο, που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε αυτά τα δημοσιεύματα, Βίκυ, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο βουλευτής, αναφέρονται σε ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας ΜΕΘ μετά από μακροχρόνια απουσία λόγω άδειας δύο γιατρών που υπηρετούν σε αυτό, λέει ο κύριος Στήλιος. Ναι. Και αναφερόμενος σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, σημείωσε πως η δημόσια υγεία οφείλει να μείνει εκτός μικροπολιτικών συμφερόντων και αντιπαραθέσεων. Μακριά και από ανεύθυνες και ανέξοδες ασκήσεις συνδικαλισμού, λέει ο κύριος Στήλιος, από τη δική του την πλευρά, εμείς ακούμε όλες τις πλευρές. Τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά θα επικοινωνήσει με τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΚΤΗΣ, είπε, και τη διοίκηση του νοσοκομείου με σκοπό να τους ενημερώσει για το ζήτημα ώστε να βρεθεί σύντομα λύση. Ενώ ο κύριος Στήλιος καταλήγει ότι είμαι δίπλα στους αρτινούς πολίτες, ζούμε μαζί, αγωνιζόμαστε μαζί. Το ζητούμενο είναι, για να κλείσω, ότι το νοσοκομείο της Άρτας έχει σοβαρά θέματα καιρό τώρα. Δεν είναι της παρούσης μόνο. Και θα πρέπει να τα δούνε. Για βεβαίως. Τη ΜΕΘ. Θα πρέπει να δηλαδή δούμε. Να υπάρξει μια ρηξικέλευτη, θα έλεγα εγώ, ρηξικέλευτες λύσεις σε όλα τα τμήματά του. Και κάλυψη κενών, δεν χρειάζονται άλλα, ναι. Να καλυφθούν τα κενά. Προκήρυξη θέσεων, αυτό αρκεί. Και με κάποιον τρόπο, Βίκυ, η προκήρυξη θέσεων, να προσπαθήσει η κυβέρνηση να κάνει προκήρυξη θέσεων, αλλά να μην σταματάει μόνο στην προκήρυξη θέσεων, να δίνει και τη δυνατότητα στους γιατρούς που θέλουν να έρθουν να τους προτείνει λύσεις και να τους προτείνει και τη διέξοδο για να έρθουν. Γιατί μπορεί να προκυρήσονται οι θέσεις. Τα είπαμε, αλλά να μην επιλέγονται όμως. Ακριβώς, τα είπαμε με τον κύριο Λαγό και βεβαίως συμφωνούμε μαζί του. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Καλοκαίρι για διακοπές, Ελωμάς για προσφορές. Φετά δοχείο 9,49. Ελωμάς πιτάκια και μπουγάτσα μείον 20%. Πέψη, Ήβη, 7-Up και Λίπτον μείον 40%. Όλυμπος χυμή μείον 30%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Αλφα Πίτσα Special 2 τιμαχίων μόνο 7,55. Go On Μπάρες Πρωτεΐνης μόνο 99 λεπτά. Αγκρίνο Ριζογκοφρέτες 20% φθηνότερα. Όλυμπος προϊόντα 35% φθηνότερα. Μάξι χαρτί κουζίνας λευκό 600 γραμμαρίων μόνο 2,15. Και χαρτί υγείας Μάξι τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,49. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου,
Σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το Κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το Κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Στιλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Οι μηχανές γκαζόν της Στιλ κάνουν την κοπή του γκαζόν πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με γρήγορη κοπή ακρίβειας. Μεγάλη πλήρωση κάδου. Εύκολη χρήση. Και πάνω απ' όλα κατασκευασμένες με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Μηχανές γκαζόν Steel από 145 ευρώ. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Δράση στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης στον πεζόδρομο της Οδού Σκουφά το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Άρτας. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Νομού Άρτας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποίησε καλλιτεχνικό εργαστήρι διακοσμητικής μάσκας. Η 26η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Σηματοδοτεί τη συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης στη βάση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και πάντα δίπλα στον ουσιοεξαρτημένο συνάνθρωπό μας. Η ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών απεξάρτησης όλων των θεραπευτικών επιλογών σε κάθε περιοχή της χώρας και η διασφάλιση του δικαιώματος στην πρόσβαση και στο θεραπευτικό συνεχές σε όλους αποτελεί πρώτιστο στόχο και του Υπουργείου Υγείας αλλά και της κυβέρνησης.
Φέτος το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών είναι «Επενδύστε στην πρόληψη». Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα ναρκωτικά και να τονιστεί η ανάγκη για κρατικές επενδύσεις σε πολιτικές πρόληψης τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, στο επίκεντρο της εκστρατείας του ΟΕΕ βρίσκονται οι νέοι, οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη διάδοση της εκστρατείας κατά της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών. Για τη δράση στην κάμερα του RTV μίλησε ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων, Θεοδωρής Οικονομίδης. Σήμερα κάθε χρόνο, 26 Ιουνίου, είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τα φαινόμενα βίας ολοένα αυξάνονται και ιδιαίτερα μεταξύ των εφήβων. Το φαινόμενο βέβαια είναι πολυπαραγοντικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και με αυτή την έννοια έχει πάρα πολλές παραμέτρους που το κινητοποιούν. Εμείς σε αυτή την επιδημία, ας το πούμε έτσι, της βίας, αντιτάσσουμε την σημερινή, ας το πούμε έτσι, δημιουργική ασχολία που είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους, με σκοπό τη συμφιλίωση, δηλαδή να μπορούμε να αποδεχόμαστε το διαφορετικό, να έχουμε την έννοια της συμπερίληψης, την έννοια του σεβασμού προς τον άλλον, της δημιουργικής φιλίας, δηλαδή αντίθετα με την βία προτείνουμε την φιλία και την αγάπη μεταξύ των παιδιών, έτσι ώστε να έχουμε κάποιες δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης με σκοπό την δημιουργία στόχων, φιλοδοξιών ή και νοήματος ζωής, όπως λέμε. Δηλαδή, αυτό που λείπει σήμερα από την νεολαία είναι η έλλειψη νοήματος και φοβάμαι ότι πέρα από τους άλλους παράγοντες είναι ένας βασικός παράγον που εξωθεί τα παιδιά σε βίες εκδηλώσεις. Βέβαια, έχουμε εξοικειωθεί με τη βία και λόγω της εύκολης μετάδοσης μέσω των μέσων ενημέρωσης, αλλά την άλλη μεριά, την περίοδο που ζούμε και είναι λίγο μετά την πανδημία, με όλα τα προβλήματα που δημιούργησε, έχουμε δύο πολέμους κοντά μας, οι οποίοι πάλι μας εξοικειώνουν με βία φαινόμενα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μόλιμη απειλή και ανασφάλεια για την ψυχοσύνθεση του καθενός και ιδιαίτερα των εφήβων. Τα αιτήματα που δεχόμαστε από τα σχολεία μετά την πανδημία ήταν όλο και πιο έντονα όσον αφορά τα φαινόμενα της βίας. Παρατηρήθηκε μια αύξηση του φαινομένου, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να μπούμε σε μια κανονικότητα, αλλά όπως σας είπα, δεν είναι απλά τα ζητήματα, είναι λίγο πολυσύνθετα και είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που τα επηρεάζουν. Μάλιστα. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την ψυχολογία των ενηλίκων, των γονέων δηλαδή, με τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την ανεργία ή με τις οικονομικές δυσκολίες. Όλα αυτά αντανακλούν και δημιουργούν κάποια ανασφάλεια στα παιδιά. Από εκεί και πέρα μένει σε όλους μας να βάλουμε πλάτη, να βρούμε έναν αριθμό και να προχωρήσουμε σε μια κανονικότητα όσο γίνεται πιο ομαλή και πιο δημιουργική για τα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας. Τι θα συμβουλεύατε γονείς που βλέπουν σε τέτοια ηλικία, σε μικρή ακόμα ηλικία, δηλαδή λίγο πριν την ενηλικίωση, από τα 14 και πάνω, που βλέπουν τα παιδιά τους σε μια τέτοια κατάσταση με τόσο βία και να βλέπουν μια συμπεριφορά που δεν τους αρμόζει. Ποιο να συμβουλευτούν, αλλά και τα ίδια τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν? Οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν πιο πολύ χρόνο στα παιδιά και να τους δίνουν κίνητρα για δημιουργικές απασχολήσεις. Το φαινόμενο που βλέπουμε γονείς να συχνάζουν σε μια καφετέρια και δίπλα είναι τα παιδιά τα οποία παίζουν με τα κινητά είναι απαράδεκτο. Πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, να σκύψουμε πάνω στα παιδιά, να δούμε τις ανάγκες τους και να τους δώσουμε κίνητρα για δημιουργικές απασχολήσεις, απασχολήσεις με νόημα που θα δημιουργηθούν μέσα από αυτές οι στόχοι και οι αξίες και οι κώδικες αξιών που ενδεχομένως έχουν καταρρεύσει την τελευταία περίοδο. Δηλαδή βεβαιότητες οι οποίες υπήρχαν μέχρι προτείνως όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια μιας χώρας και χίλια δυο, όλα έχουν καταρρεύσει. Με αυτή την έννοια πρέπει να φτιάξουμε νέα τείχη, ας το πούμε έτσι, προστασίας των παιδιών από απειλές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίγκη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Και πριν πεις οτιδήποτε, να σου πω ότι συμμετέχω και εγώ στην χαρά σας. Γιατί έστω και μετά από 3 χρόνια, τόσο ναι. Δεν είναι η εκτέλεση. Ναι. Χρονοδιάγραμμα 3 ετών. Άκουσες τι είπα με τον Μπίχα? Γιατί όχι, ο Βαγγέλης ήταν στη Λευκάδα σήμερα, παρακολούθησε από κοντά όλα αυτά.
Όχι, όχι, εγώ να σου πω κάτι άλλο. Και μου λέει, σε 3 χρόνια Βίκυ θα έχει ολοκληρωθεί. Του λέω, κομματάκι δύσκολο που έλεγαν και στις ελληνικές ταινίες, αλλά εντάξει, αφού λέγεται, εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, περιμένω τώρα το δικό σου σχόλιο. Πολύ καλά έκανες και ξέχασες τις επιφυλάξεις σου. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι όλος τυχαίως. Ναι. Καλά, από ένα σύντοση, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν λέω ότι όλα γίνονται σκοπιμότητα στην πολιτική. Προβληματικά έχει υποπτή και δύσπιστη. Σε 3 χρόνια θα έχει εξαντληθεί και η κυβερνητική θητεία. Μπορεί να έχω πάει ήδη σε εκλογές. Μα γι' αυτό. Και εσύ τώρα, τι ρωτάς. Βέβαια. Ρε Βίκυ, τώρα εγώ δεν με αφήνει να χαρώ με τη χαρά σας. Εγώ χαίρομαι που επιτέλους δεν θα πείτε το νερό νεράκι. Η Αρτινή, η Πρεβεζάνη, η Λευκάδη, έστω και μετά από 3 χρόνια. Τώρα, αν αυτό συμπίπτει με τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, είναι σύντοση. Όπως επίσης θεωρώ σύντοση, μην είσαι τόσο καχύποπτη. Δεν είμαι καχύποπτη. Απλά θεωρώ ότι. Είσαι πολύ καχύποπτη. Αν και έργα. Μισό λεπτό. Όχι, λέω και έργα να γίνονται από πρεμούρα. Μακάρι να ολοκληρώνονται και ας είναι και από πρεμούρα. Αφού τελειώνει η κυβερνητική θητεία και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ είσαι καχύποπτος. Εσύ είσαι καχύποπτος, στο αποδίδω. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα, δηλαδή, επειδή και το έργο αυτό, μεγάλη εμβέλεια έργο, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Δεν είναι μικρό έργο. Πολύ σημαντικό. Και όχι, και μεγάλη, λέω, και μεγάλη οικονομική. 140 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι λίγα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τότε δηλαδή το πήρε η Τέρνα, η ΓΕΚ Τέρνα. Με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες συμμετείχε στο διαγωνισμό. Επειδή δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης, το alter ego του Μητσοτάκη, ο πεθερός του είναι διευθύνων σίγουρος στην Τέρνα, σημαίνει κάτι αυτό? Όχι βέβαια. Δηλαδή αυτή η καχυποψία πραγματικά δηλαδή, θα είναι απαράδεκτη, ας πούμε, για τον νέο. Σωστά. Σωστά. Επιτέλους. Να. Επιτέλους. Εσείς να έχετε στο μυαλό σας θετικά ότι σε 3 χρόνια από σήμερα θα αφήνετε το νερό να ρέει άφθονο. Θα ποτίζετε τους κήπους, θα κάνετε τα μπροστάλια σας. Τελείωσε. Δεν θα ξαναπείτε το νερό νεράκι. Λοιπόν, θα δούμε αν θα πούμε. Ορίστε. Θα δούμε, λέω, αν θα πούμε το νερό νεράκι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Διότι σήμερα έχει, ξέρεις, πυροδοτήσει, αν θέλεις, πολλές αντιδράσεις η καθαίρεση του κυρίου Μπελέρη, διότι τι σημαίνει τώρα αυτό? Η νομιμοποίηση της καθαίρεσης. Η νομιμοποίηση της καθαίρεσης. Σωστά. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τι εξέλιξη είναι αυτή δηλαδή? Ας πω, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί η αλβανική κυβέρνηση συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο την ίδια στιγμή που επιδιώκει, και είναι οφθαλμοφανές αυτό και γνωστό, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ξεκινήσει οι προενταξιακές διαδικασίες εδώ και 15 περίπου χρόνια. Ναι. Είναι ένα αντιφατικό, πραγματικά μια αντιφατική και έτσι και περίεργη συμπεριφορά που χρήζει πολλαπλών ερμηνεών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η ιστορία με τον κύριο Φέρεντι Μπελέρη είναι γνωστή. Έχει από πρόπερση το Μάιο κρατούμενος, δηλαδή έχει συμπληρώσει τώρα περίπου 15 μήνες κρατούμενος στις φυλακές. Δεν έχει ορκιστεί δήμαρχος Χυμάρας που εξελέγει πανηγυρικά. Αμφισβητήθηκε η εκλογή του. Τον κατηγόρησαν για δωροδοκία και διάφορα άλλα δικήματα για τα οποία ουδέν απεδείχθη στην ακροαματική, λέμε τώρα, διαδικασία των αλβανικών δικαστηρίων και στους 2 βαθμούς που εκδικάστηκε η υπόθεση. Παραμένει κρατούμενος στις φυλακές. Δεν του επέτρεψαν να ορκιστεί. Διορίστηκε άλλη διοίκηση στο Δήμο Χυμάρας, διορισμένη πιέση, δημαρχιακή αρχή, και έκανε προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνος της Αλβανίας για να βρει δικαιώσεις και από εκεί. Και η Επιτροπή Κεντρικού Προεκλογικού Αγώνα λέει όχι, δεν νομοποίησε να είσαι δήμαρχος Χυμάρας. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Φρέντις Μπελέρη, λοιπόν, ο χυμαριώτης, ο ομογενής, ο Έλληνας, έστω και αν η Χυμάρα δεν είναι, πώς το λένε, οριοθετημένη ως μειονοτική ζώνη, αλλά αυτό είναι μια υπονεμένη ιστορία και αφορά το παρελθόν, το Χόζα, και δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Έχει εκλεγεί πανηγυρικά, μάλιστα, στις πρώτες θέσεις ευρωβουλευτής στις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πραγματικά παράδοξα.
Και πρόσεξε τώρα. Εδώ υπάρχει το εξής αντιφατικό. Δηλαδή, ο κύριος Φρέντι Μπελέρη, η ποινή του τελειώνει τον Οκτώβριο. Εάν η έφεση που έχει κάνει δεν γίνει δεκτή, που θεωρώ δεν θα γίνει, τον Οκτώβριο θα πάει, δεν μπορεί να την εμποδίσει κανείς, θα είναι ευρωβουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο ευρωβουλευτής, το οποίο Ευρωκοινοβούλιο σημειωτέων θα έρθει η ώρα να συνεδριάσουν τα όργανα του και να αποφανθεί για την ένταξη ή μη της Αλβανίας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν είναι αντιφατικά, δεν είναι περίεργα. Δεν είναι έτσι οξύμορα σχήματα. Βέβαια. Πραγματικά με εκπλήσει. Από την άλλη, έχουμε ένα Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ δικό μας, το οποίο ναι μεν έβγαλε μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είδες, η οποία εντάξει είναι σε έντονο ύφος, αλλά θα έλεγα ότι έπρεπε να είναι κατά ταπεινή μου άποψη τουλάχιστον 20 φορές εντονότερο. Έπρεπε να είναι σε οργύλο ύφος. Έπρεπε να είναι σε ύφος καταγγελτικό και απόλυτο. Χωρίς έτσι ναι μεν αλλά και πώς το λένε αστερίσκους και φιλοφρονήσεις. Και έπρεπε να περνάει το μήνυμα στον κύριο Ράμα ότι αν δεν αποφυλακιστεί άμεσα χθες ο κύριος Μπελέρης και αν τον αφήσει να ορκιστεί δήμαρχος Χυμάρας έτσι για το γαμό του αν θέλεις, διότι ούτως ή άλλως αυτός θα πάει στην Ευρωβουλή, να ξέρεις ότι εμείς το δηλώνουμε δημόσια, δεν το είπε κανείς δημόσια, με δέσμευση και εγώ θα έλεγα μάλιστα όλου του πολιτικού κόσμου και το κόμμα της αντιπολίτευσης, με μια κοινή ανακοίνωση, να τους δούμε μια φορά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει να γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέσει βέτο. Και ξέρεις πολύ καλά ότι έστω και μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος, ανεξαρτήτως πληθυσμού ή έκτασης, αν είναι μικρή ή μεγάλη, δεν μπορεί να προχωρήσει η ένταξη. Δεν μπορεί να γίνει άλλη χώρα μέλος. Γιατί λοιπόν και το Υπουργείο Εξωτερικών κρατάει αυτή την, θα έλεγα έτσι, χλιαρή στάση, ερωτήματα. Τώρα, αν αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει στο Δήμο Χυμάρας, στο Δήμο Χυμάρας από ό,τι φαίνεται θα ξαναγίνουν εκλογές. Έτσι, προφανώς ο κύριος Μπελέρης δεν μπορεί να είναι πλέον υποψήφιος αφού είναι ευρωβουλευτής. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι κάποιος από την οικογένειά του. Εκτιμώ ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξαναγίνουν εκλογές, διότι δέχεται πιέσεις και από εκεί η Αλβανία, γιατί έχει διορίσει, είναι δοτή η διοίκηση του Δήμου. Πάμε, Ευαγγέλη μου, και σε ένα τραγικό περιστατικό, ένα κοινωνικό φαινόμενο που θα το αναλύσει σε λίγο και θα πούμε για την κοινωνικό φαινόμενο. Πρόκειται για έναν ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Ιωαννίνων και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Λοιπόν, πρόσεξε. Νοσηλευόταν, το είπες, στην ογκολογική κλινική. Δηλαδή, στην, αν θέλεις να την πω δύσκολη, βέβαια, μια κλινική που όσοι νοσηλεύονται εκεί είναι ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεια, έτσι, από νεοπλασματική ασθένεια, δηλαδή από καρκίνο. Κάποιοι έχουν ένα προσδόκιμο ζωής, κάποιοι άλλοι δεν έχουν καθόλου και κάποιοι είναι, και κάποιον το τέλος είναι νομοτελειακά προδιαγραμμένο. Με απλά λόγια, θα φύγουν από εκεί μέσα, όχι μόνοι τους, θα τους πάνε τέσσερις. Καθαρές κουβέντες. Αυτή η κλινική λοιπόν, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, αναρωτιέμαι εγώ τώρα, και εδώ έρθει στην επιφάνεια ένα ακόμα ζήτημα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αγαπητή Βίκη, εδώ και πολύ καιρό είναι ουσιαστικά από διοίκηση, διότι ακόμα και ο Γεωργιάδης ψάχνει τώρα, ακόμα ψάχνει τις ΙΠΕ, τις γεωμικές περιφέρειες. Ξεψαχνίζει να βάλει διοικητή. Είναι ένας διοικητής, ο του Χατζικώστα, ο κύριος Δεδεμέζης, ο οποίος εκτελεί χρέη διοικητού και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όσες ικανότητες και να έχει ο κύριος Δεδεμέζης, δεν ξέρω πόσες ικανότητες έχει, υποθέτω ότι για να τον έχουν εκεί πέρα θα έχει. Λοιπόν, δεν μπορεί να διοικήσει δύο νοσοκομεία και μάλιστα ένα νοσοκομείο όπως το Πανεπιστημιακό με τόσες ανάγκες. Και αναρωτιέμαι, αυτή η κλινική με αυτές τις ιδιαιτερότητες δεν έπρεπε να έχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση και μεταχείριση? Γιατί ο αυτόχειρας, ηλικίας 76 ετών, έπεσε από το παράθυρο 6 ώρα τα ξημερώματα. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, στο θάλαμο, και όταν λέμε στο θάλαμο, ξέρεις πολύ καλά, έτσι, για το προσοκομείο και γενικότερα εκεί στο χώρο, δεν υπήρχε κανείς. Ούτε νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε όχι. Και πώς να υπάρχει, αφού οι ελλείψεις είναι τεράστιες και σε ιατρικό προσωπικό. Θα μου πεις, δεν είχε μαζί του κάποιο άνθρωπο δικό του από την οικογένειά του? Μπορεί να μην είχε οικογένεια άνθρωπος. Μπορεί να
να μην μπορούσε να πάει κάποιο από τα μέλη του. Ήταν μόνος του. Και γι' αυτό λοιπόν προέβη το απονοημένο εγχείρημα. Και από αυτό προκύπτουν για μια ακόμη φορά τα ζητήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων και ειδικότερα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και άλλων, έτσι, και της ευρύτερης περιοχής, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν. Είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα. Έτσι, γιατί θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρεις πόσο θα ζούσε και αν θα ζούσε κτλ. Και γιατί προέβη το απονοημένο διάβημα. Και επιμένω, κάποιες κλινικές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνουν από και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, η ογκολογική, όπως και η ψυχιατρική κλινική, δεν μπορεί να είναι στον πέμπτο ή στον έκτο όροφο. Αντιλαμβάνεσαι, γιατί οι νοσηλευόμενοι σε αυτές τις κλινικές έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογία και, αν θέλεις, και μια ιδιαίτερη προδιάθεση. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά, πόσο μυαλό χρειάζεται, παιδιά, έτσι, εσείς που θα επιλεγείτε τώρα διοικητές, με αξιοκρατία πάντα, να τα δείτε. Θα τα πούμε. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Ότορε Χάγκελ και τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 2004 υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κατάκτηση του Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την ανάδειξη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου ως πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 με τους μεγάλους πρωταγωνιστές που έγραψαν τη χρυσή σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Πορτογαλίας. 20 χρόνια μετά, μας κάνετε υπερήφανους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ομοσπονδιακό Προπονητή Ότορε Χάγκελ, τον βοηθό του Γιάννη Τοπαλίδη και τους παίκτες της ομάδας που στις 4 Ιουλίου, πριν από ακριβώς 20 χρόνια, κατέκτησε την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Πότε το μάτσο είναι πότε τώρα, 11 Ιουνίου στο ΕΣΕ. Ετοιμαζόμαστε με την Νόρσταρ. Με ποιους, ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Φύγουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Φύγουμε, Διέτα, Ρίο Φέρντιναντ. Τώρα το ψέμε τα τουρνά, δεν είναι. Ο μοναδικός που τρέχει ο Βασέντερ είναι ο Τσάρτης. Κοίταξε, ήταν η εποχή που δεν βγαίναν τα στατιστικά με τα χιλιόμετρα. Τώρα θα ήταν. Λέει ο coach, ναι με λέει ότι δεν έτρεχε, αλλά το χρυσό κόρντερ λέει με την Τσεχία έφτανε. Ποια ομάδα έχεις από αυτές που είδαμε έχεις περισσότερες ομοιότητες με εμάς. Είναι πιο υποψιασμένες οι μεγάλες ομάδες τώρα για να μην την πατήσουν πάλι. Υπήρξαν ομάδες που... Εγώ τους Γεωργιανούς έβλεπα πιο πολύ. Ναι, τους Γεωργιανούς μοιάζανε. Βασικά τόσες πολλές μεγάλες ομάδες όπως εμείς για να έχει ομοιότητα. Βασικά είμαστε μοναδικοί και αναντικατάστατοι. Λίγο τον τρόπο παιχνιδιού προσπαθούμε λίγο. Κάνετε προπόνηση, θα κάνετε τι. Ο κότσο όταν μιλήσαμε, λέει... οι δικοί μας οι παίκτες έτοιμοι είναι. Λέω, μη φοβάσαι, θα είμαστε καλά. Τι καλά λέει, να κερδίσουμε θέλω. Μία και καλή προπόνηση. Μία, δεν πειράζει. Με την εντεκάδα έχει βγει πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη. Την εντεκάδα δεν έχει βγάλει ήδη. Την εντεκάδα όχι ακόμα. Είχαμε μια τρίτη. Όχι, δεν έχει βγάλει. Όταν ο Νίκο. Έχει ακούσει μια τέσσερα που είναι τι. Θα του δει την τελευταία προπόνηση και θα βγάλει καλά. Για να μην χάσουμε την εντεκάδα. Αλλά όπως σας βλέπει, λέει, είναι πολύ σωματικά, είστε πολύ καλά. Οικογένειες πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις χώρες. Δεν το πάρε. Σε όλα τα πάνελ είναι πρώην ποδοσφαιριστέ. Ναι, ναι. Για να δω εδώ. Κάνω μια ψηφοφορία. Ισπανία. Ελπίζω, λέει, Γερμανία. Τα ολοήμερα σχολεία είναι δυνατή. Κοιτάξτε τα ολοήμερα που είναι εκεί τα παιδιά και το πόδι. Ναι, αλλά θέλουμε, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα και πρώτα απ' όλα είναι αξιοπρεπή χώρο. Γιατί πάρε και βγαίνουν σε αυλέ και δεν είναι το πιο βασικό είναι εγκαταστάσει. Μια και μιλήσαμε γι' αυτό, είμαστε μοναδική χώρα στον κόσμο στην Ευρώπη που δεν έχει προπονητικό κέντρο, δεν έχει σπίτι η εθνική ομάδα.
η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια καταρχάς, η οποία νομίζω για πρώτη φορά αποδίδει, να βάλουμε σε τάξη το θέμα της βίας στα γήπεδα. Και πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις, φάγαμε πολύ ξύλο όταν κλείσαμε τα γήπεδα. Αλλά η εντύπωση την οποία έχω είναι ότι η επιστροφή στα γήπεδα έγινε με άλλες συνθήκες από αυτές που επικροτούσαν όταν κλείσαμε τα γήπεδα. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα που τα επιβάλαμε πια με πολύ μεγάλη πίεση και στις ομάδες. Κάμερες, ψηφιακό, ονομαστικό εισιτήριο, αυτοματοποιημένες τιμωρίες. Εγώ επέμενα πολύ σε αυτό. Έπεσε η κροτίδα κατευθείαν. Ποινολόγιο, ούτε συζήτηση, ούτε αθλητικό δικαστή. Πάμε σε μια. Και κινηθήκαμε στα όρια του τι μας επιτρέπει η UEFA να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι κάναμε το σωστό. Να λύσουμε τουλάχιστον το ζήτημα το ζήτημα της ασφάλειας στις κερκίδες. Στο μπάσκετ σε ένα βαθμό το έχουμε ήδη πετύχει. Αλλά βλέπω ότι αρχίζει και αλλάζει και η σύνθεση των φιλάθλων και στο ποδόσφαιρο. Όσο ο άλλος αισθάνεται ότι μπορεί να πάει και να δει ένα μάτς χωρίς να αισθάνεται ότι μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό το οποίο δυστυχώς όλοι σας παίζατε και σε άλλες εποχές, τόσο καλύτερο θα είναι. Και όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον θα έχει. Το φετινό πρωτάθλημα ήταν σούπερ ανταγωνιστικό. Και το περσινό. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν γκρινιάζουμε για την διαιτησία, το VAR έχει λύσει το 90% των προβλημάτων στη διαιτησία. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, αλλά το βασικό ζήτημα εγώ αισθάνομαι ότι έχει λυθεί με το VAR. Αν πείσουμε και τις ομάδες να κάνουν και το πρόσθετο βήμα και να καταλάβουμε ότι τελικά μόνο κερδισμένοι θα πούμε αν αναβαθμίσουμε όλο το προϊόν, ότι δεν είναι ο θάνατός η ζωή μου, αλλά τελικά όσο αναβαίνει το προϊόν, όσο έχει μεγαλύτερη ζήτηση, περισσότερους χορηγούς, περισσότερα χρήματα στα δημοτικά δικαιώματα, περισσότερα λεφτά μετά για την ανάπτυξη των τμήματων υποδομής, τόσο κερδισμένοι θα είναι όλοι. Αναφέρθηκε ακόμη και στο υλοποιούμενο πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών σε αθλητικά κέντρα της χώρας με επίκεντρο το ΟΑΚΑ και επανέλαβε την πρόταση της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή σε μόνιμη βάση του τελικού του κυπέλου ποδοσφαίρου στο ΟΑΚΑ, παρουσία φιλάθλων με τους ποδοσφαιριστές να σημειώνουν ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου διεξάγεται στο εμβληματικότερο γήπεδο στην πρωτεύουσα. Οι παίκτες της Εθνικής πρόσφεραν στον Πρωθυπουργό αναμνηστική φανέλα με τις υπογραφές τους και τον προσκάλεσαν στον φιλικό αγώνα που θα δώσουν με την UEFA All Stars, ομάδα επιλέκτων των ευρωπαϊκών γηπέδων, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το θρίαμβο της Ελλάδας στη γενέτειρα του Ότο Ρεχάγκελ, το Έσεν της Γερμανίας, στις 11 Ιουλίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Αντώνης Νικοπολίδης, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Νίκος Νταμπίζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κώστας Χαλκιάς, Γιάννης Γκούμας, Στέλιος Βενετίδης, Βασίλης Λάκης και Φάνης Κατεριανάκης. Στήριξαν πρώτα και πάνω απ' όλα το προϊόν και μετά και ας κερδίσω. Για εμένα η εθνική πρέπει να παίζει όπως πρέπει βασικά, η έδρα της πρέπει να είναι το ΟΑΚΑ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει άποψη ότι θες να παίζει σε ένα πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κάνει καλύτερη. Δυστυχώς εκεί είναι πάλι λίγο. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα σε πολλά επίπεδα. Και για το ποδόσφαιρο και για το πρότυπο της υγιεινής ζωής και για άλλα ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς θέλουμε να διδάσκουμε και στα μικρότερα παιδιά ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, τι σημαίνει να είσαι σε μια ομάδα, να μοιράζεσαι ρόλους, να κάνεις εσύ πίσω για το καλό της ομάδος. Όλα αυτά είναι διδάγματα, πολύ διαφορετικότητα. Είναι πολύ σημαντικά διδάγματα, τα οποία πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ποδόσφαιρο. Και σε αυτά νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε και να πείτε πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία προέρχονται από τα δικά σας βιώματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο σχετικά τώρα λόγω των social media, είναι πιο εύκολο το έργο μας. Και αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή να επικοινωνήσουμε μπροστά έξω τα βιώματα μας στα παιδιά, γιατί τα παιδιά θα μας βλέπουν ως μελλοντικά πρότυπά τους. Αν και είναι πίσω στον χρόνο. Αλλά θα μπορέσουμε να το κάνουμε με ποιον τρόπο, να πούμε ότι δεν θα γίνουμε όλοι ποδοσφαιριστές. Να τους προετοιμάσουμε όχι μόνο ότι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά πώς μπορούν να γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο. Κυρίων, τώρα το κυρίων. Το κυρίων είναι πολύ σχετική. Πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε. Είναι σαν να είμαστε εκεί στο μάτς και. Θα το δείτε από την τώρα. Λοιπόν, και θα σας.
και θα συμμετέχω στην. Μην είστε πολύ αυστηρός με την άποψή μας. Στο επόμενο παιχνίδι να προσκαλέσουμε να έρθει να πει αλλαγή 5-10 λεπτά για να συμμετέχει. Έχει μόνο 5 λεπτά. Μπορώ και λίγο παραπάνω. Hurra, die Mannschaft und der Trainer leben ja noch. Soll ich dir sagen? Βλέπετε τώρα την ομάδα και ότι ο προπονητής ζει ακόμα. Είσαι στα 30 χρόνια. Εδώ θα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλες κουβέντες. Να είστε καλά. Θα σας δούμε ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι πάει. Έλατε πάρα. Κάτι θέλει αυτό, Κώστα. Ο Κώστα, δώσε λίγο, θα βάλει. Εδώ, εδώ, εδώ. Βάλει ο Κώστα, ο Κώστα. Εδώ, εδώ. 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 Εδώ, να περάσετε καλά και από Σεπτέμβριο καλέστε με και εμένα. Εννοείται. Όχι μόνο με τα λεφτά. Όχι μόνο με τα λεφτά. Όχι μόνο με τα λεφτά. Ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο το αντέχουμε. Εγγυημένο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψύξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, κάλυψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως με απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.